μου δανειών υπό την αιγίδα του Δήμου. Η πρωτοβουλία αξίζει τα συγχαρητήρια όλων. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το μέλλον μας. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι δυσκολίες μπορεί να ξεπεραστούν. Μπορούμε να ελπίζουμε. Ο πολιτισμός σημαίνει και αλληλεγγύη. Σημαίνει ευαισθητοποίηση. 16 φορείς πολιτισμού, με την ευρεία έννοια, του Δήμου Μουδανιών, υπό την αιγίδα του Δήμου, παρουσίασαν πολιτιστική εκδήλωση στον Άγιο Μάμα, με τιμή εισόδου μόλις 5 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να συγκεντρωθούν και να χορηγηθούν στο Στρατόνι, που υπέστη τεράστια φυσική καταστροφή πριν από ένα μήνα. Δήμος Μουδανιών και γενικά όλος ο κόσμος είναι ευαίσθητος απέναντι σε τέτοιου είδους καταστροφές. Πόσο μάλλον όταν πλήττονται συμπατριώτες μας χαλκιδικιώτες και πρέπει να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα προσφέρει ή πρόσφερε η πολιτεία και τι ποσό πρόσφερε, που και αυτό μαζί τους θα το διεκδικήσουμε να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο. Αυτό που ενδιαφέρει όμως εμάς, για να έχουμε ίσως και τη συνείδησή μας, είναι ότι πρέπει να δώσουμε κάτι, οτιδήποτε μπορεί ο καθένας, στους ανθρώπους που έχουν ξεσπιτωθεί και ζουν στα κοντέινερς, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν ξανά να φτιάξουν το βιός τους από την αρχή. Επομένως εμείς θα είμαστε ευαίσθητοι και γι' αυτό το πράγμα και θα δώσουμε και τον οβολό μας και την ψυχή μας. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συλλόγους του Δήμου, οι οποίοι αμέσως προθυμοποιήθηκαν και μαζί φτιάξαμε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσουμε το Στρατόνι. Δεν σταματάει εδώ η βοήθεια, θα συνεχίσουμε όσο έχουν ανάγκη να βοηθούν ανθρώπους μας. Σήμερα ανταποκρίθηκαν όλοι οι σύλλογοι και οι φορείς, και αυτό φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό και δείχνει κάτι για την κοινωνία. Δείχνει ότι οι Χαλκιδικοί, τα Μουδανιά έχουν απόθεμα ψυχής και βοηθούν συνανθρώπους. Το ίδιο θα κάνουμε παντού. Ο κάθε σύλλογος, ανάλογα με αυτό που μπορεί, κάνει, δηλαδή διακινεί και το κουπόνι που έχουμε βγάλει, διακινεί, είναι εδώ να προσφέρει και στο μπαρ, για τα έσοδα από το κηλικείο θα πάνε στο Στρατόνι, και βάζει το χορευτικό του να χορέψει και γενικώς κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό θέλω να ξέρετε, ότι είναι μια προσπάθεια αλληλεγγύης. Άλλωστε πρέπει να σας πω ότι στην κεντρική πλατεία των Μουδανιών έχουμε κάνει ένα μνημείο που λέγεται Ελευθερία και Αλληλεγγύη, και το έργο τέχνης είναι ένα πέταγμα περιστεριών. Δεν μπορεί να κάνουμε τέτοια μνημεία και να μην βοηθούμε και να μην είμαστε αλληλέγγυοι σε χαλκιδικιώτες. Επομένως, εγώ δεν θα σταθώ στο αν έδωσε λίγα ή πολλά η κυβέρνηση. Αυτό είναι προς διεκδίκηση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως όλοι οι χαλκιδικιώτες, είναι να δώσουμε κάτι από το υστέρημά μας, από το περίσσευμά μας, από ό,τι θέλει ο καθένας, για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Στρατονίου, Νίκος Ζαγοράκης, ο οποίος ευχαρίστησε από καρδιάς τους δημότες Μουδανιών για αυτή τους την πρωτοβουλία, η οποία ήταν σημαντική και αξιέπαινη. Το οποίο μένει στην ψυχή του κάθε απλού ανθρώπου και στην ψυχή του κάθε Στρατονίσιου, είναι αυτό που σήμερα το βράδυ κάνετε εσείς εδώ. Μία εκδήλωση αγάπης, μία εκδήλωση δύναμης, που μας δίνει και εμάς το κουράγιο να προχωρήσουμε. Αυτό είναι για μας το πιο σημαντικό. Όταν έχουμε τέτοιους φίλους, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Εμείς, αυτό που πάθαμε το χωρίζουμε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση πέτυχε. Και για να πετύχει συνεργάστηκαν όλοι. Συνεργάστηκε ο Δήμος, συνεργάστηκε η Νομαρχία, συνεργάστηκε η Περιφέρεια, συνεργάστηκαν οι βουλευτές του νομού μας, που από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας, ό,τι τους έχουμε ζητήσει μέχρι τώρα, όπου χρειάστηκε να μας βάλουν να πούμε, να μιλήσουμε, τους είχαμε δίπλα μας. Δύο φορές είχαμε κλιμάκια της κυβέρνησης που ήρθαν και είδαν το πρόβλημά μας. Πιστεύω ότι
Από τη στιγμή που τελειώσαμε την πρώτη φάση με επιτυχία και μετά από 25 μέρες άρχισε πλέον να ξαναφαίνεται το χωριό και η ζωντάνια στο χωριό, νομίζω ότι με την ίδια δυναμική και την αγάπη που μας τη δίνετε όλοι εσείς εδώ, θα μπορέσουμε όλοι μαζί, θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε πάλι το Στρατόνι ένα χωριό ζωντανό, ένα χωριό του πολιτισμού, ένα χωριό που το ξέρανε όλοι. Και νομίζω ότι αυτό θα το καταφέρουμε γιατί έχουμε όλους εσάς φίλους και συμπαραστάτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους δημότες μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για μας. Μεγάλη ευγνωμοσύνη μας. Σημειώνεται ωστόσο ότι θα μπορούσαν ακόμη περισσότεροι δημότες Μουδανιών αλλά και πολίτες της Χαλκιδικής να πλαισιώσουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς σήμερα το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο Στρατόνι και αύριο μπορεί να χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Επίσης, θα μπορούσαν να την παρακολουθήσουν και περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι Μουδανιών, καθώς η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου.